Τα αμοιβαία κεφάλαια Inter American προσφέρουν την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Επιχειρήσεις και οικονομία» που ετοιμάζεται σε συνεργασία με τους Financial Times του Λονδίνου. Μια εκπομπή για την οικονομία και τις επιχειρήσεις που έχει σκοπό να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, θέματα που αφορούν όλους μας. Τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Οι συνέπειες του πολέμου στην ελληνική οικονομία. Τουρισμός, εμπόριο και παραγωγή, οι πρώτες απώλειες. Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από και μετά τον πόλεμο. Στάση αναμονή στο χρηματιστήριο, Παναγιώτης Παυλόπουλος. Το δάνειο της ΕΟΚ θα αποδώσει με μείωση των δημοσίων υπαλλήλων και των ελλημάτων, αλλά και σφιχτή εισοδηματική πολιτική για 3 χρόνια. Η σοβιετική οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Από την ημέρα που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι περισσότεροι σχολιαστές επισήμαναν ότι καθοριστικός παράγοντας για τις επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι η διάρκεια του. Οι πετρελοπηγές της Σαουδικής Αραβίας έμειναν ανέπαφες και οι τιμές του μαύρου χρυσού σημείωσαν μικρή υποχώρηση. Παρά το γεγονός όμως αυτό, η Ευρώπη που απειλείται από την ύφεση από τις αρχές Σεπτεμβρίου άρχισε να την αισθάνεται τώρα εντονότερα. Στο μεταξύ, η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας να αυξήσει κατά μισή μονάδα τα τραπεζικά επιτόκια περιέπλεξε την κατάσταση. Μια απόφαση αντίθετη με τους προσανατολισμούς της ΕΟΚ και της Ομάδας των 7, αλλά αναγκαία για την αντιμετώπιση του τεράστιου ελλείμματος της γερμανικής ενοποίησης. Ακολούθησαν η Ολλανδία και η Αυστρία, ενώ σε δύσκολη θέση βρίσκονται η Βρετανία και η Γαλλία και δεν αποκλείεται να μιμηθούν σύντομα εντός των ημερών τη Γερμανία. Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν προχθές τα επιτόκια κατά μισή μονάδα, για δεύτερη φορά μέσα σε 6 εβδομάδες. Στόχος, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Ενώ λοιπόν άρχισε ένας νέος πόλεμος, ένας οικονομικός πόλεμος αυτός των επιτοκίων, ο πραγματικός πόλεμος αυτός που διεξάγεται στον Περσικό, κοστίζει στην ελληνική οικονομία 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, όπως είπε και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Τίμος Χριστοδούλου. Ο κύριος Χριστοδούλου πρόσθεσε ότι αν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σταθερές και η διάρκεια του πολέμου είναι σύντομη, τότε δεν πρόκειται να ανατραπούν οι προβλέψεις του σταθεροποιητικού προγράμματος της ελληνικής οικονομίας. Άμεσα οι επιπτώσεις δεν φαίνονται σημαντικές, διότι δεν βλέπουμε να έχουμε αύξηση τιμή του πετρελαίου και φαίνεται κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν θα έχουμε μια τέτοια αύξηση. Συνεπώς δεν αναμένουμε μια ανατροπή της όλης της οικονομικής μας πολιτικής. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι σε κάποια φάση θα έχουμε αύξηση τιμή του πετρελαίου και συνεπώς θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη ζυγή πληρωμών. Ποιοι είναι οι παράγοντες που θα επηρεάσουν τη διάρκεια και το μέγεθος της κρίσης? Παράγοντες που περιμένουμε να επηρεάσουν είναι πρώτο η διάρκεια του πολέμου, δεύτερο η πιθανότητα ή η αβεβαιότητα να μείνει ο πόλεμος στις διαστάσεις του που είναι. Εάν εμπλακούν και άλλες δυνάμεις στον πόλεμο του κόλπου, τότε βέβαια οι συνέπειες θα είναι σημαντικότερες. Όπως φαίνεται ότι τέτοιος κίνδυνος δεν διαφαίνεται και αν η διάρκεια του πολέμου είναι 2 μήνες, τότε δεν πρέπει να περιμένουμε βασικές συνέπειες πάνω στην οικονομία. Μην ζητάμε δηλαδή άλοθη στα οικονομικά μας προβλήματα. Τα οικονομικά προβλήματα της χώρας είναι κυρίως εγγενή. Ο κράτος ο οποίος κυρίως θα πληγεί είναι ο κράτος του τουρισμού. Ο φόβος για τρομοκρατικές πράξεις εμποτίζει τους τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα και πράγματι στον τουρισμό δημιουργήσαμε κάποια προβλήματα. Και οι συνέπειες θα επεκταθούν βέβαια στην οικονομία. Ο κλάδος εξαγωγικός, ιδιαίτερα εκείνος ο κλάδος που έκανε εξαγωγές στις χώρες της Μέσης Ανατολής, επίσης δεν εντοπίσει προβλήματα. Ο τομέας των υπηρεσιών στο εμπόριο θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα, αλλά τα προβλήματα του εμπορίου περισσότερο θα τα αναζητήσουμε στην ύφεση που δημιουργείται στην οικονομία από την οικονομική μας πολιτική και λιγότερο στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από τα πρώτα θύματα της κρίσης είναι η Ολυμπιακή Αεροπορία. Ήδη η διοίκηση του Εθνικού Αερομεταφορέα αποφάσισε να περιορίσει κατά 30% τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Ανακοίνωσε επίσης ότι η απώλεια εσόδων θα φτάσει τα 8 δισεκατομμύρια δραχμές και οι δαπάνες για τα καύσιμα θα αυξηθούν 1,6 δις μόνον για το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Ως το τέλος του 1991, η συνολική ζημιά για την εταιρεία από το αυξημένο κόστος των καυσίμων θα ανέλθει σε 10,6 δισεκατομμύρια. Για την κατάσταση όμως που επικρατεί στον τουρισμό και στις αεροπορικές εταιρείες, ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασαν οι συνάδελφοι Θανάσης Αδαμόπουλος και Ειρήνη Χρυσολορά. Ο τουρισμός αναμένεται να πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο τομέα της οικονομίας μας σε περίπτωση που ο πόλεμος στον Περσικό διαρκέσει αρκετούς μήνες. Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς από τώρα, ενώ οι προοπτικές για το 1991 διαγράφονται απεσιόδοξες. Αντίθετα, τα κέρδη που παρουσίασε ο ελληνικός τουρισμός το 1990 έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Ο περσινός χρόνος είχε ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισμού. Στο διάστημα αυτό, το μερίδιο της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας έφτασε το 76% της παγκόσμιας κίνησης, ενώ για την Ελλάδα σήμανε την εισρωή ταξιδιωτικού συναλλάγματος ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση κατά 19% σε σχέση με το 1989. Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μακριά από το θέατρο του πολέμου, απειλείται μαζί με άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου από την παράταση των εχθροπραξιών, με αποτέλεσμα πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά γραφεία να διατηρούν σε εκκρεμότητα τις κρατήσεις για θερινές διακοπές στη χώρα μας. Προς το παρόν, τουλάχιστον, οι κρατήσεις για το διάστημα του Ιανουαρίου παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου χρόνου. Ωστόσο, παρά τους εκφραζόμενους φόβους, η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται μάλλον σαν παγωμένη, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια που θα έχει ο πόλεμος στον Περσικό. Ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε πρόσφατη συνέντευξή του συνέστησε ψυχραιμία και είπε πως όχι μόνο δεν υπάρχουν ακυρώσεις, αλλά αντίθετα στο διάστημα αυτό παρατηρείται σταθερή αύξηση κρατήσεων. Από την άλλη πλευρά όμως, σύμφωνα με ξενοδοχειακούς πράκτορες, το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα ναι μεν φαινόταν αρχικά αυξημένο για την Κρήτη και τη Ρόδο, όμως τώρα τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Μετά από την οικονομική κρίση που υπήρχε που υπάρχει μάλλον στην Ελλάδα, ο πόλεμος έκανε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Θα έλεγα ότι έχει καταστροφικές συνέπειες στο travel και στον τουρισμό. Τώρα για μας τα γραφεία ταξιδίων, να σας πω ότι τα 2 στα 3 τηλέφωνα είναι για ακυρώσεις. Δεν είναι υπερβολή. Αρκεί να σας πω ότι οι αεροπορικές εταιρείες, ελλείψη πελατών, έχουν αρχίσει και κόβουν, ακυρώνουν δρομολόγια ή σε πολλές περιπτώσεις μαζεύονται για την ίδια διαδρομή συμφωνίες με την Ελληνική Ολυμπιακή Αεροπορία, την Εθνική Εταιρεία, απλώς για περικοπή των εξόδων, να μην πετάνε και οι ίδιοι με άδεια και οι δύο εταιρείες με άδεια αεροπλάνα. Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη κρίση από το 1945. Η κρίση άρχισε να γίνεται εμφανής από τα μέσα του προηγούμενου χρόνου λόγω του αυξημένου επιχειρησιακού κόστους. Τα γεγονότα στο Περσικό όξυναν τα προβλήματα των αεροπορικών εταιρείων που έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν τις διακυμάνσεις της τιμής των καυσίμων, το σκληρό ανταγωνισμό, τη μείωση του αριθμού των επιβατών, καθώς πολλοί κόσμος φοβάται το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων, αλλά και την επιβολή επασφαλίστρων που έχουν φτάσει σε ύψη ρεκόρ. Η κρίση πλήττει ιδιαίτερα τις αμερικανικές εταιρείες, με πρώτο θύμα την Eastern Airlines, η οποία έκλεισε πριν από 2 εβδομάδες. Πολλές αεροπορικές εταιρείες προέβησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η Ισπανική Iberia και η British Airways περιέκοψαν πολλές πτήσεις σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η σκανδιναβική SAS μείωσε το υπαλληλικό της προσωπικό. Ορισμένες εταιρείες συνεργάζονται στη διακίνηση των επιβατών με συγχωνευμένες πτήσεις, που σημαίνει ότι εκτελούν δρομολόγια μεταφέροντας και επιβάτες άλλων εταιρεών. Παράλληλα, ο πόλεμος στον κόλπο ανάγκασε πολλές εταιρείες να διακόψουν ή να αλλάξουν τα δρομολόγια τους προς την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες είναι δραματική. Και για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία πάντα με τις ίδιες τις εταιρείες, μελετά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Το εμπόριο και ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας, δηλαδή η βιοτεχνία και η βιομηχανία, έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την κρίση. Ήδη οι παραγγελίες των εμπόρων προς τους κλάδους αυτούς έχουν μειωθεί κατά 25%. Και αυτό αφορά κυρίως τα διαρκή καταναλωτικά προϊόντα. Η φετινή περίοδος των εκπτώσεων αναμενόταν από τον εμπορικό κόσμο σαν λύτρωση ύστερα από την άσχημη περίοδο του φθινοπόρου. Η αγοραστική κίνηση στους 3 μήνες πριν από το χειμώνα ήταν σημαντικά μειωμένη, καθώς επηρεάστηκε από την γενική οικονομική κατάσταση της χώρας και από την παρατηνόμενη καλοκαιρία.
Για να αντιμετωπίσουν τη δυσπραγή αυτή, οι καταστηματάρχες αποφάσισαν να αυξήσουν το ποσοστό των φετινών εκπτώσεων, όμως η έναρξη των εχθροπραξιών στον Περσικό έστρεψε το αγοραστικό κοινό προσωρινά σε άλλους τομείς, όπως τα καταστήματα τροφίμων, αφήνοντας σε απελπισία τους ιδιοκτήτες καταστημάτων ειδών ρουχισμού. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις φέτος λόγω της μη προσέλευσης πελατών. Αυτό είναι ένας λόγος που μας ανάγκασε να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Πιστεύω ότι είναι χειρότερα από το πέρσι. Δηλαδή ο κόσμος βασικά, το αγοραστικό κοινό. Νομίζω ότι είναι χειρότερα. Βασικά η αγορά μπαίνει στο χειρότερο. Κάθε μέρα περνάει. Τελευταία, η αγορά φαίνεται πως εξοικειώνεται με την ιδέα ενός μακροχρόνιου πολέμου, ενώ ταυτόχρονα οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι πραγματικά υψηλές φετινές εκπτώσεις αρχίζουν και αναζωογονούν κάπως την νεκρή αγορά των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη μάζα είναι πιο συγκρατημένη και δεν έχει ψωνίσει το πλήθος του κόσμου τόσο πολύ όσο άλλες χρονιές στις εκπτώσεις. Πάντως νομίζω είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι εμείς προσωπικά, η δική μας επιχείρηση. Τα ποσοστά των εκπτώσεων βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων. Η κίνηση στις εκπτώσεις λόγω των γεγονότων και ιδιαίτερα του Περσικού υπάρχει μια κάμψη στη κίνηση. Ο κόσμος ίσως, το καταναλωτικό κοινό έχει στραφεί ίσως σε κάποια άλλα είδη και υπάρχει μια κάμψη γενικά, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ μικρή. Θα έλεγα ότι μάλλον τίνει να σταθεροποιηθεί κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κλάδος επικεντρώνονται στην έλλειψη ρευστού, η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια πολλές επιχειρήσεις σε αδιέξοδο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η μεγάλη εμποροεισαγωγική εταιρεία διαπίστωσε ότι στο διάστημα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου η αξία των διαμαρτυρωμένων γραμματείων αυξήθηκε κατά 30%. Αν όμως η κατάσταση είναι σοβαρή για το εμπόριο και τον τουρισμό, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την εμπορική ναυτιλία. Εξαίρεση βεβαίως τα κρουαζιερόπλια, η κίνηση των οποίων συρρυκνώνεται αναλόγως με τον περιορισμό της τουριστικής κίνησης. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν οι Έλληνες εφοπλιστές στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στο τέλος Ιανουαρίου βρισκόταν στην περιοχή του Θεάτρου του Πολέμου πάνω από 70 πλοία, κυρίως πετρελαιοφόρα, από τα 2.442 που αριθμεί ο ελληνικός εμπορικός στόλος. Οι δουλειές στον Περσικό ανοίγουν για την ελληνική ναυτιλία με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας και της πολυεθνικής δύναμης για εισαγωγή πετρελοειδών προϊόντων. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όμως οι Έλληνες εφοπλιστές είναι η απροθυμία των ελληνικών πληρωμάτων να διακινδυνεύσουν τη σωματική τους ακεραιότητα στην περιοχή των εχθροπραξιών. Να δούμε όμως ποιοι κερδίζουν από τον πόλεμο και ποιες προοπτικές διαμορφώνονται μετά την κρίση. Μπορεί να έχουμε φτάσει στο παράδοξο η Σαουδική Αραβία να κάνει μαζικές εισαγωγές πετρελαίου, αλλά η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ τη βοήθησε να διπλασιάσει τα έσοδά της από τις πωλήσεις του μαύρου χρυσού. Στον πίνακα βλέπουμε το ποσοστό αύξηση των εσόδων των χωρών μελών του ΟΠΕΚ το 1990 σε σχέση με το 1989. Παράλληλα, τα έσοδα του Ιράκ μειώθηκαν κατά 29,6% και του Κουβέιτ κατά 36,9%. Και φυσικά δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα αυτό η Σοβιετική Ένωση που εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και είδε και αυτή τα έσοδά της να αυξάνουν. Μετά την κρίση όμως αναμένεται να δημιουργηθούν ευίωνες προοπτικές για ορισμένους κλάδους της οικονομίας. Ας ακούσουμε και πάλι τον καθηγητή Γιώργο Οικονόμου. Οι χώρες του Περσικού κόλπου που είναι εμπλεγμένες στον πόλεμο θα πρέπει να αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες τους να ακολουθήσουν μια πολιτική ανορθώσεως των οικονομιών. Που σημαίνει αυτό, ζήτηση νέων υπηρεσιών και εδώ ο τομέας κατασκευαστικός μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Ο εξαγωγικός τομέας επίσης θα παίξει κάποιο ρόλο. Συνεπώς, μετά τον πόλεμο, κι αν δεν υπάρξει τότε μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αυτό το κόστος το οποίο αντιμετωπίζουμε άμεσα κατά τη διάρκεια της κρίσεως, να το αναπληρώσουμε. Δεν βλέπω, δηλαδή, ότι μετά την κρίση, η οποία ελπίζω να μην είναι μακρά, να είναι σύντομη, ότι θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες δυσμενείς επιπτώσεις από τον πόλεμο. Ποιες προοπτικές δημιουργούνται στο χρηματιστήριο? Πώς θα αποδώσει το δάνειο της ΕΟΚ? Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η σοβιετική οικονομία? Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ο μελλοντικός κόσμος είναι ένας κόσμος σκληρός που αλλάζει δραματικά.
Η Inter-American, πρωτοπόρος, εξασφαλίζει σήμερα συναγώνιστη σιγουριά από το μέλλον με τη δύναμή της, την ανθρώπινη φροντίδα της και τα νέα πρωτοποριακά της προγράμματα. Inter-American. Μεγάλη και σίγουρη. Την πρώτη ημέρα του πολέμου, οι δείκτες των διεθνών χρηματιστηρίων αντέδρασαν θετικά στις ειδήσεις του μετόπου. Ουσιαστικά, η αντίδραση αυτή ήταν φυσιολογική, καθώς οι επενδυτές έβλεπαν να τίθεται τέρμα σε μια μακρά περίοδο αναμονής και αβεβαιότητας. Στις Σοφοκλέους, ο δείκτης του χρηματιστηρίου αξιών στις 16 Ιανουαρίου εκτινάχθηκε στις 990 μονάδες από τις 992 που ήταν την προηγουμένη. Στη συνέχεια, οι επενδυτές έδειξαν αξιοθαύμαστη ψυχραιμία και οι διακυμάνσεις των τιμών ήταν φυσιολογικές. Την εβδομάδα που έκλεισε προχθές την Παρασκευή, οι διακυμάνσεις των μετοχών ήταν περιορισμένες και φάνηκε ότι οι επενδυτές περιμένουν σαφέστερες ενδείξεις από το μέτωπο του Περσικού. Ο δείκτης του χρηματιστηρίου αξιών έκλεισε στις 912 μονάδες, ενώ περιορισμένος ήταν ο όγκος των συναλλαγών. Ας ακούσουμε όμως την άποψη των ανθρώπων της χρηματαγοράς για τις προοπτικές που δημιουργούνται και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Είναι μια εποχή που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως, ίσως ευνοηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα τολμήσουν να κάνουν ορισμένες επιτυχείς επενδύσεις και να στραφούν προς ορισμένες μετοχές εταιριών που μπορούν να προσδοκούν αρκετά κέρδη και μεγαλύτερη άνοδο από τις σημερινές τους τιμές. Μετά το τέλος του πολέμου, προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος με την έννοια ότι οι οικονομίες θα βρουν το δρόμο τους, θα μπουν σε δυναμικότερη και ταχύτερη ανάπτυξη από τη σημερινή. Η στασιμότητα και η αβεβαιότητα η οποία επικρατεί σήμερα θα πάψει να υπάρχει. Ο Υπουργός Οικονομικών Ιωάννης Παλαιοκρασάς θα πρέπει να κοιμάται πιο ήσυχος μετά την επιτυχημένη έκδοση ομολόγων με ρήτρα IQ και εντόκων γραμματείων τον Ιανουάριο και την απόφαση της ΕΟΚ να χορηγήσει το πολυπόθητο δάνειο. Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν 230 εκατομμύρια δραχμές από τις εκδόσεις των εντόκων γραμματείων, 130 δισεκατομμύρια από τα ομόλογα IQ του Ιανουαρίου και 40 δις από τα αντίστοιχα ομόλογα της έκδοσης Δεκεμβρίου. Αν όμως ο κύριος Παλαιοκρασάς κοιμάται πιο ήσυχος, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους τραπεζίτες, οι οποίοι βλέπουν να συρρυκνώνεται η ρευστότητα στα ταμεία τους και στην αγορά. Σε αυτό βέβαια υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, η στροφή των αποταμιευτών προς τα κρατικά χρεόγραφα μετά τη φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων. Και δεύτερον, η ανάγκη διατήρησης υψηλής ρευστότητας στα νοικοκυριά και στους επαγγελματίες εξαιτίας του πολέμου. Η πραγματική ανακούφιση πάντως ήρθε με τη χορήγηση του δανείου της ΕΟΚ. Για το θέμα αυτό, ας ακούσουμε τον Κώστα Κέκη από τις Βρυξέλλες. Η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομίας της ΕΟΚ, του γνωστού ΕΚΟΦΗΝ, για τη χορήγηση του δανείου των 2 δισεκατομμυρίων 200 εκατομμυρίων EQ προς την Ελλάδα, έβγαλε πραγματικά την Αθήνα από ένα πρόβλημα που γινόταν όλο και πιο έντονο τον τελευταίο καιρό. Καθώς οι σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Επιτροπής της ΕΟΚ και κυβερνήσεως διήρκησαν σχεδόν 6 μήνες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στη διεθνή αγορά πολλά ερωτηματικά για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδος. Και όπως από πολλά υπεύθυνα κοινοτικά χείλη υπογραμμίστηκε, η δυσπιστία της ΕΟΚ απέναντι στην Αθήνα είχε αφετηρία κατά ένα μεγάλο μέρος το γεγονός ότι το 1985, όταν η τότε κυβέρνηση έλαβε το πρώτο δάνειο από την κοινότητα, πολύ σύντομα αθέτησε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει για την τήρηση ενός σταθεροποιητικού προγράμματος της οικονομίας. Μια θέτηση υποχρεώσεων που εξέθεσε τη σοβαρότητα της Ελλάδος στην τήρηση των δεσμεύσεών της. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας κ. Χριστοδούλου, στις δηλώσεις του αμέσως μετά την απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ, παραδέχτηκε με αρκετή ειλικρίνεια ότι η σχετική απόφαση βγάζει την κυβέρνηση από ένα πρόβλημα, καθώς της ανοίγει τις ξένες χρηματαγορές. Πολιτικά, το μήνυμα της αποφάσεως του ΕΚΟΦΗΝ είναι ότι η κοινότητα στηρίζει το οικονομικό πρόγραμμα της κυβερνήσεως. Στην ουσία όμως, της δίνει πράσινο φως για πρόσβαση στη διεθνή χρηματαγορά. Άλλωστε, ο διαπραγματευτής για τους όρους του δανείου από πλευράς Επιτροπής της ΕΟΚ, αντιπρόεδρος κ. Κριστόφερσεν, το υπογράμμισε με τη ρεαλιστική γλώσσα του τεχνοκράτη. Η απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ, είπε, είναι για την Ελλάδα σημαντική, γιατί με τη στήριξη της κοινότητας θα μπορεί να προσφύγει πιο άνετα στη διεθνή χρηματαγορά. Καθώς η ανάγκη εξευρέσεως χρημάτων για κάλυψη των αναγκών του δημοσίου για το πρώτο τρίμηνο του 1991 είχε γίνει επιτακτική, η απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ ήλθε την κατάλληλη στιγμή.
Είναι γεγονός ότι στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, στη συνεδρίαση που είχε τότε το ECOFIN στο Μιλάνο, η κυβέρνηση είχε δεχτεί μια δυνατή ψυχρολουσία, η οποία σχεδόν της έκλεισε τις πόρτες της διεθνούς χρηματαγοράς. Τότε, τα μέλη του ECOFIN είχαν αποδεχτεί την εισήγηση της Νομισματικής Επιτροπής της ΟΚ ότι το οικονομικό πρόγραμμα της κυβερνήσεως δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένο στους στόχους του και έδωσαν εντολή να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρυξελών και Αθήνας. Την ώρα που όλοι πίστευαν ότι η Ελλάδα είχε το δάνειο στην τσέπη της. Παράλληλα, ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Ρόιτερ που έδινε λεπτομέρειες από την τότε συζήτηση του ECOFIN δημιούργησε πολλά ερωτηματικά για την Ελλάδα στη διεθνή χρηματαγορά. Τώρα όλα έληξαν θετικά. Η πρώτη δόση του δανείου, περίπου 1 δισεκατομμύριο EQ, υπολογίζεται ότι θα καταβληθεί στις αρχές Μαρτίου. Η Αθήνα ανακουφίστηκε από ένα πονοκέφαλο. Όλοι όμως οι Βρυξέλλες ξέρουν ότι θα τους δημιουργηθεί ένας άλλος. Πολλοί από τους εταίρους θα αρχίσουν να πιέζουν την κυβέρνηση στα πλαίσια της γνωστής αλληλεγγύης και της κατανοήσεως των κοινοτικών προβλημάτων να δεχτεί να κάνει κάποια παραχώρηση, αυλύνοντας την αρνητική θέση της στο θέμα των χρηματοδοτήσεων της ΕΟΚ προς την Τουρκία. Έτσι, ο πονοκέφαλος από τον κύριο Χριστοδούλου θα περάσει στον κύριο Σαμαρά. Ζητήσαμε από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτη Παυλόπουλο να μας πει σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε η απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΟΚ από το πρόγραμμα που παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση και σε ποιο βαθμό από το σοβαρό για την Ελλάδα κόστος του πολέμου. Πρωτεύοντα ρόλο έχει παίξει το πρόβλημα του σταθεροποιητικού προγράμματος της ελληνικής κυβερνήσεως. Εάν ο κόλπος έπαιξε κάποιο ρόλο, αυτός ο ρόλος πρέπει να είναι τελείως δευτερεύον. Θα έλεγα δε ότι ακόμα και αν ήταν δευτερεύον ο ρόλος, δηλαδή αν μέσα στην στα αξιολογικά κριτήρια της Επιτροπής της ΕΟΚ έπαιζε ρόλο ο κόλπος, θα έπρεπε το δάνειο αυτό να είχε εγκριθεί νωρίτερα. Με τη συνέχιση του πολέμου, εκτιμάται ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι ελληνικοί θα αναγκαστούν να πάρουν κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσουν την ύφεση. Πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα απόδοσης των μέτρων που έχει πάρει ήδη και έχει υποσχεθεί στην ΕΟΚ? Όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο μακρός θα είναι ο πόλεμος και πόσο καταστροφικός και σε τι θα είναι καταστροφικός. Νομίζω ότι εν γέννη θα έλεγα, εάν όπως είναι οι προβλέψεις δεν έχουμε καταστροφές μεγάλες στις πετρελοπηγές, και ο πόλεμος τελειώσει απλώς με υλικές καταστροφές, αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά την πρόοδο εφαρμογής του προγράμματος σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι μάλλον ασκεί ευνοϊκές επιδράσεις. Ευνοϊκές επιδράσεις υπό την έννοια ότι δημιουργεί ένα κλίμα εσωτερικό δυσκολιών που θα κάνει όλες τις εστίες αντιστάσεως να μειώσουν τους τόνους τους. Να μειώσουν τις αντιδράσεις στην εφαρμογή της αυστηρής οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Περαιτέρω, οι καταστροφές εκεί μπορεί να έχουν δευτερογενείς θετικές επιδράσεις, διότι έχουμε δυναμικό κατασκευαστικό, το οποίο θα μπορέσει εκεί να αναλάβει έργα, όπως και στο παρελθόν, εξάλλου. Ενδεχομένως, θα έχουμε εξαγωγικές δυνατότητες τρόφιμα ή σε άλλους προϊόντα. Δηλαδή βλέπω μόνο θετικές επιδράσεις και όχι αρνητικές. Ανάμεσα στους όρους για τη χορήγηση του δανείου που θα διατυπωθούν οριστικά το Φεβρουάριο είναι και ο περιορισμός του δημοσίου τομέα συνολικά. Είναι όμως κάτι τέτοιο εφικτό? Νομίζω ναι. Ακούτε, μέσα σε 3 χρόνια, γιατί αναφέρομαστε σε μια τριετία, εφόσον οι υπάλληλοι οι οποίοι εξέρχονται δεν αναπληρώνονται, μόνο αυτό περίπου αρκεί για να επιφέρει αυτή την μείωση. Εξάλλου τώρα μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σοβαρή προσπάθεια και ρεαλιστική προσπάθεια ιδιωτικοποιήσεων. Πλην αυτού έχουμε σωρία επιχειρήσεων, οι οποίες είναι τώρα προβληματικές ή μη προβληματικές, είναι θυγατρικές κρατικών τραπεζών ή του δημόσιου τομέα εν γέννη, όπως είναι οι προβληματικές που έχουν υπαχθεί στον οργανισμό ανασυγκροτήσεως επιχειρήσεων, που όταν πωληθούν μπορούν να αποφέρουν πάρα πολύ μεγάλα έσοδα στο δημόσιο. Μόνο ο Ηρακλής μπορεί να δώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Μόνο ο Ηρακλής. Δηλαδή έχουμε σοβαρές δυνατότητες πράγματι αποκλιμακώσεως και του πληθωρισμού και των ελλείμματων. Όπως ήδη τα ξέρετε, στο θέμα του ελέγχου των αυξήσεων των αποδοχών, η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ αυστηρή και είναι διατεθειμένη να δεχτεί οποιοδήποτε κόστος πολιτικών προκειμένου να κρατήσει αυτή την πολιτική. Και το έχει καταλάβει αυτό η ΕΟΚ. Και γι' αυτό ακριβώς τελικά είπε ναι. Το
Το θέμα όμως των προβληματικών είναι πολύ σοβαρό και θα μας απασχολήσει στην επόμενη εκπομπή. Θα δούμε πώς και αν είναι εφικτός ο στόχος της πώλησής τους. Οι εξελίξεις λοιπόν στη Μέση Ανατολή έχουν αποσπάσει την προσοχή μας. Εξίσου όμως δραματική εξακολουθεί να παραμένει και η κατάσταση στη Σοβιετική Ένωση. Η επέμβαση των Σοβιετικών στρατευμάτων στις δημοκρατίες της Βαλτικής έχει δημιουργήσει νέα αναταραχή και πολλά προβλήματα στον πρόεδρο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Στο μεταξύ, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην πάλε ποτέ αυτοκρατορία του υπαρκτού σοσιαλισμού καρκινοβατούν και το φάσμα της ολοκληρωτικής κατάρρευσης πλανάται πάνω από το Κρεμλίνο. Ο Charles Μέινελ, εκδότης του East European Newsletter, απάντησε στις ερωτήσεις του James Bellini. Is the Eastern European experiment actually just falling to bits now? Oh, I don't think so, no. Firstly, people's expectations were far too high. People thought that the advent of capitalism and the ditching of communism would mean an instant economic success. That's not the way it could ever have been. I think the most important thing at the moment is the consolidation of political institutions, party politics, a functioning parliament, and economic plans and budgets and sensible debate. And one can see this happening in Hungary. In Prague, it's happening. And I think this is very encouraging. It doesn't seem to be happening, of course, in the Soviet Union with the crisis in the Baltic republics and possibly elsewhere. Is that going to spill over? What is happening in the Soviet Union is entirely different. We have the beginnings, in my view, of a probably violent uprising against the Soviet central state. The Soviet Union will not exist. It is simply breaking up. This is the beginning of a very messy end of empire. It was always going to be like this. I think we were too optimistic to think that the Soviet Union could transform itself into a market economy while remaining a centralized Soviet state. So you're saying that the political crisis they've got will also obviously have a crucifying economic effect? The Soviet Union, almost whatever happens now, is going into a hyperinflationary total collapse in which you will have massive unemployment from the state sector, which will be bankrupted. It already is technically more or less bankrupt. You will have a state of anarchy in much of the country. The main foreign exchange earners for the Soviet Union as it is today, in other words, oil, will no longer provide more than, I would say, half the foreign exchange earnings that they have earned until now, partly because workers in Siberia, together with local authorities, will defy the authority of Moscow and will simply not produce oil. Also, of course, if there is a shooting war in the Ukraine, in the Baltic states, maybe, in the worst-case scenario, a shooting war between Russians in the Soviet army, then obviously the entire economic infrastructure, the pipeline system, will collapse. And this is where the apocalyptic scenario comes in for Eastern Europe. Obviously, oil is a key factor in this East European conundrum. The Gulf doesn't help, does it? The Gulf certainly is a disaster for countries like Bulgaria, which depended upon Iraqi oil. The Bulgarians have just signed a deal with the Soviets for the import, I think, of 6 million tons of oil for the next year. But this is a very shaky contract. Any contract with the Soviet Union at the moment is extremely shaky. So yes, for countries which depended directly on a bilateral trade with Iraq and parts of the Gulf, which are now suffering and which probably will suffer in the future, it is a disaster. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Ο πόλεμος στον Περσικό βρίσκεται σε εξέλιξη και οι επιπτώσεις του στην ελληνική και διεθνή οικονομία είναι άμεσες. Από την εκπομπή αυτή θα τις παρακολουθούμε και θα προσπαθούμε να τις καταγράψουμε με ακρίβεια. Την επόμενη Κυριακή και πάλι μαζί. Γεια σας. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά των αμοιβαίων κεφαλαίων Inter American. Αμοιβαία κεφάλαια Inter American. Η σίγουρη επένδυση.